Γεια σας, με καλώ ήρθατε σε ένα unboxing μαγικό. Και σήμερα έχουμε ένα ζευγάρι αγριόκοτες, ένα νέο ζευγάρι αγριόκοτες λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτα έχουμε λοιπόν την κότα, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μορφολογία, κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι απλώς μια αγριόκοτούλα. Αυτή είναι πλήρως αναπτυγμένη ενήλικη, όπως βλέπετε είναι πολύ μίνι. Πλέον τώρα παίρνω όσο το δυνατόν πιο μικρόσωμες κατηγορίες αγριόκοτας, εννοείται, που είναι και πιο προσαρμόσιμες στη φύση. Έχει και τριπλό λυρί. Σαν την άλλη την καφέ, στην ίδια κατηγορία θα μπορούσα να πούμε ότι πέφτουν, άμα ας πούμε ήταν κάποια καθαρό εμμυράτσα, στο ίδιο τσουβάλι μπαίνουν. Τέλος πάνω, μια απλή μαύρη κότα αυτή. Έχει και λίγο ραβδώσει εδώ, ωραίο σχεδιάκι αυτό. Και θα μπει αυτή για αναπαραγωγή μαζί με την άλλη και τον κόκορα που πήρα τώρα, που θα δούμε αμέσως τώρα. Να λοιπόν και ο μαγικός κόκορας. Πολύ ωραία χρώματα, δεν είχα μπορώ να πω παλιότερα κόκορα με αυτό το χρώμα, το μπλε, καφετί, μ' αρέσει πολύ. Και έχει και το πιο παράξενο λύρι που έχω ξαναδεί ποτέ μου. Τριπλο λύρικο, είναι σαν κάποιο είδους μούρο, να το πω έτσι, αφρουτάκι. Όμως δεν πήρα αυτό το κόκορα μόνο για αυτά τα χρωματικά και εμφανιστικά χαρακτηριστικά. Έχει και κάτι άλλο που το ήθελα πολύ σε άγριο κόκορα να έχει. Είναι με τσαρούχια, με φτερά στα πόδια. Τώρα είναι βέβαια λίγο αλλαγή φτερώματος η εποχή. Ήταν και σε μικρό κλουβί εκεί που τον είχαν. Και εντάξει, ίσως είναι λίγο στραπατσαρισμένο, αλλά θα φτιάξει. Έχει και σπιρούνι. Αυτό τώρα είναι κάπου στα 2 ετών με βάση το σπιρούνι που έχει, προς 3 ίσως. Εντάξει, νεότατο για κοτόπουλο. Τα κοτόπουλα ζουν και 10 χρόνια. Αυτό θα είναι κόκορας που θα μπει με αυτή την κότα που σας έδειξα πριν και την άλλη την καφέ που είχα πάρει πριν 2 μήνες. Θα μπει λοιπόν αυτός και άλλες δύο κότες για αναπαραγωγή, να είναι οι γεννήτορες. Θα τα κάνω μερικές γέννες και όταν υπάρχουν πολλές γέννες από αυτά θα απελευθερωθούν μαζί με τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους απελευθερώνονται εννοείται μετά από κάθε γέννα, όταν μεγαλώνουν, φτάνουν μια ηλικία. Αλλά αυτούς που θα τους έχω ως γεννήτορες, αυτών και τις δύο κοτούλες, θα τα έχω κλεισμένα για μια περίοδο μέχρι να δω ότι έχω πάρα πολλά αγριοκοτάκια έξω. Έτσι θα μπορούν να βγουν και αυτά έξω μετά να κάνουν το κομμάτι τους. Δεν θα έχουν θέμα, πιστεύω. Να τα λοιπόν, να τα δούμε λίγο καλύτερα τώρα πριν τα βάλω στο επίσημο κλουβί τους, θα μπουν σε κάποιο τμήμα περιστερών, αυτά τα δύο και άλλη κότα. Και αυτά είναι τα δύο νέα πλάσματα. Ο νέος κόκορας, πολύ μαγικός σε χρώμα, έχει και φτερά στα πόδια και πολύ παράξενο λύρι. Θα βγάζω, ας πούμε, περίεργα μορφικά και στυλ αγριόκοτας. Δεν θα έχουμε τα στερεοτυπικά σχέδια όπως οι φοίνικες που είναι τα κλασικά χρώματα και λυριά και όλα αυτά, θα έχω μια πολύ μεγάλη ποικιλία από ένα σημείο και μετά. Και αυτό είναι το βίντεο λοιπόν, ακόμα δύο αγριόκοτες. Όπως βλέπετε το project πάει δυναμικά, τώρα που έχω και δύο πλήρως αναπτυγμένες κότες θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, γιατί πρακτικώς τώρα από αγριόκοτες της προκοπής έχω μόνο αυτή τη μαύρη, την καφέ και την φίνικα. Οι άλλες κότες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είχα αναφέρει σε βίντεο αν τις είχα πάρει. Μετά διάβασα μερικές πληροφορίες για τη ράτσα τους και είδα ότι δεν είναι πολύ καλές γλώσσες. Σπάνια γλωσσάνε και με επιτυχία. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάρω και άλλες κότες. Εκεί που πήγα σήμερα για κότες, δυστυχώς οι περισσότερες προσόδες ήταν πιασμένες όπως μου είπαν. Ήταν ετοιμόγενες να κλωσίσουν, άλλες είχαν μωρά και πάει λέγοντας, μόνο αυτή ήταν ελεύθερη. Κόκορα δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά επειδή αυτό το κόκορα που ήθελα έναν τσαρουχάτο κόκορα αγριόκοτα, μου άρεσε πολύ και τον πήρα και αυτόν, οπότε ακόμα ένα κοκόρι και ας έχω πολλά, δεν πειράζει. Τέτοιο μοντέλο δεν θα βρίσκα πολύ εύκολα νομίζω. Ήταν τυχαίο, δηλαδή την προηγούμενη φορά που είχα περάσει από εκεί δεν υπήρχε αυτό το πουλί. Τέλος πάντων, οπότε με λίγα λόγια από κότες υποκοπής τώρα έχω μόνο τρεις. Που από τις τρεις μόνο αυτή η κότα και άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον η Φίνικα είναι στο δικό της project αναπαραγωγής ακόμα. Οπότε αυτός ο κόκορας με αυτές τις δύο κότες που έχω θα μπουν για αναπαραγωγή, θα κάνουν αρκετές γέννες, τα μωρά θα απελευθερώνονται όταν φτάνουν μια σωστή ηλικία και όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός έξω θα απελευθερωθούν και αυτά τα μεγάλα, δεν θα χρειάζεται να μένουν μέσα. Α, και εντάξει, μπορώ να τα χρησιμοποιώ σαν γεννήτορες για να έχω μια σίγουρη πηγή από πουλιά κάθε χρόνο ετησίως, να τα κλείνω δηλαδή για μια περίοδο και μετά πάλι έξω, να είναι έτσι το πρόγραμμά τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολύ μελλοντικά σχέδια.
οι κασίες είναι όλα αυτά. Ας κάνουμε πρώτα φέτος τις γέννες που θέλουμε, αυτό το κόκκαρο και τις δύο κότες, και μελλοντικά βλέπουμε πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Και αυτό είναι το μαγικό βίντεο, νέα μαγικά αγριοκοτάκια και το πιο μαγικό, ο κόκκορας, που είναι και το τελευταίο αγριοκοκόρα που παίρνω, δεν θα ξαναπάω, αυτό ήθελα μόνο, ένα τσαρουχάτο αγριοκοκοράκι και θα έκλεινα με τα κοκόρια. Τουλάχιστον όσον αφορά τα αγοραστά, δεν πρόκειται να ξαναπάρω κάτι, είτε αγοραστό είτε δώρο. Από εδώ και πέρα, ό,τι γεννηθεί. Και αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, αντίο.